είπε ότι η οικογενειακή τραγωδία για τη μητέρα που πέθανε από ανακοπή μπροστά στα μάτια του παιδιού της, ενώ διέσχιζε τον δρόμο στην πλατεία Κορνάρου. Η Παναγιώτα Μαυροϊδάκη είναι η άτυχη γυναίκα που ξαφνικά έχασε τη ζωή της στα 44 μόλις χρόνια από κάποιο αίτιο που προφανώς θα εντοπιστεί από την νεκροψία νεκροτομή. Βρισκόμαστε στην πλατεία Κορνάρου, στο σημείο που εχθές άφησε την τελευταία της πνοή η 44χρονη γυναίκα μπροστά στα μάτια του 7χρονου γιού της. Μία γυναίκα στην προσπάθειά της να περάσει τον κεντρικό δρόμο λιποθύμησε. Και ακόμα πιο φοβερό είναι το ότι τη συνόδευε το παιδί της, ένα παιδί 6 χρονών, το οποίο είδε όλο το γεγονός αυτό το θλιβερό. Μετά από κλίση του ΕΚΑΒ που ήρθαν εδώ, προσπαθήσαν οι άνθρωποι να την επαναφέρουν στη ζωή. Δυστυχώς δεν τα καταφέρανε. Είναι κρίμα να χάνεται ένας άνθρωπος και να αφήνει πίσω του ένα παιδί που δεν ξέρει το αύριο του το ξημερώνει. Δική μας αντίδραση όλων που ήταν εδώ, που είχαν δει και πιο πρώτα την κατάσταση, είδαν και την κοπέλα πώς έπεσε. Εγώ ήρθα πιο μετά. Στενοχωρηθήκαν όλος ο κόσμος, ήταν πολύ, στενοχωρήθηκε πολύ. Ήταν ένα περιστατικό που ήταν πραγματικά, και ειδικά τις μέρες αυτές, πολύ στενάχωρο. Το συμβάν σημειώθηκε χθες το πρωί και σύμφωνα με μαρτυρίες η γυναίκα μόλις διέσχισε το δρόμο και πάτησε το πεζοδρόμιο, κατέρευσε ενώ κρατούσε το 7χρονο παιδί από το χέρι. Διερχόμενοι οδηγοί, περαστικοί όπως επίσης υπάλληλοι και καταστηματάρχες της περιοχής που αντιλήφθηκαν τη γυναίκα να κοίταται κάτω, έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε προσωπικό μιας κυρίας 40 ετών χωρίς αισθήσεις, ανάφεραν πληροφορίες. Κατευθείαν κινητοποιήθηκε το τηλεφωνικό κέντρο, ειδοποίησε τη μονάδα που εδρεύει στο λιμάνι και τη μηχανή ταχείας επέμβασης. Έσφασαν στο περιστατικό, όπως διαπιστώθηκε και από τις πληροφορίες και κατευθείαν ότι δεν είχε αισθήσεις. Το περιστατικό διασωληνώθηκε από τον γιατρό μας. Έγιναν προσπάθειες σε όλο το πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθεί περίπου 40-45 λεπτά. Δυστυχώς, από ό,τι είδαμε, δεν τα κατάφερε. Είχε πάρα πολύ συνωστισμό, όλη η πλατεία ήταν γεμάτη, τα αυτοκίνητα δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν προφανώς, προσπαθούσαν να κάνουν κάρπα στη γυναίκα να την επαναφέρουν. Δυστυχώς δεν. Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα μάτια ανυποψίας των πολιτών που κάλεσαν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ απομάκρυναν και το παιδί από το σημείο. Το πένθος στην οικογένεια της 44χρονης γυναίκας είναι βαρύ, μιας και δεν μπορούν να πιστέψουν την απώλεια της μητέρας και μάλιστα ενώ κρατούσε από το χέρι το παιδί της στο κέντρο του Ηρακλείου. Είχε και πολύ κόσμο και μποτιλιάρισμα στο δρόμο, γιατί είχε κλείσει λόγω του ασθενοφόρου. Και μετά αργά το απόγευμα, από τις ειδήσεις έμαθα ότι κατέληξε η κοπέλα τελικά. Το τραγικό για όλη την κατάσταση ήταν το ότι το παιδί της ήταν μπροστά στο γεγονός. Ήταν σοκαρισμένο. Ήρθαν οι άνθρωποι της αστυνομίας και το παραλάβαν το παιδί. Το πήγανε κάπου σε μια καφετέρια μέχρι να έρθει κάποιος δικός της άνθρωπος να το παραλάβει.